Τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή της ΣΥΡΙΖΑ, η Μαθίας, τον Γιώργο Ουρσουζίδη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Στέλιο. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κύριε Ουρσουζίδη. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους πολίτες της Αλεξάνδρειας. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να κάνουμε τη σημερινή κουβέντα. Ελπίζω να κλείσει σε κλίμα ήρεμου, όπως αρμόζει σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι διαφωνίες μας, αν υπάρχουν, θα είναι πολιτικές και δεν είναι προσωπικές. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε έτσι. Γιατί να μην έχουμε ένα πολιτισμένο διάλογο. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με το εξής ερώτημα. Νιώθετε ήσυχος με τη συνείδησή σας ότι πράξατε το καλύτερο για τα παιδιά και τα εγγόνια σας? Μιλώ σε πρώτο προσωπικό και σε πρώτο ενικό. Και θα έχετε έτσι την διάθεση να τα δείτε με τα μάτια, μέσα στα μάτια, με περηφάνεια? Κοιτάξτε να δείτε, η ομιλία μου στη Βουλή, ακριβώς αυτό που με ρωτάτε, ήταν ο βασικός κορμός της ομιλίας μου. Δηλαδή, οφείλουμε στις επόμενες γενιές να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο τέτοιο που να μην κληρονομήσουν προβλήματα τα οποία δυστυχώς κληρονομήσαμε εμείς και σύρονται εδώ και δεκαετίες, δημιουργώντας μια κατάσταση η οποία δεν ωφελεί ούτε το δικό μας λαό, ούτε την γειτονά χώρα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, μελέτησα πάρα πολύ προσεκτικά την επικείμενη συμφωνία, όπως αυτή πέρασε από την Ελληνική Βουλή και ελπίζω σήμερα από την Αντίστοιχη Βουλή των Σκοπίων. Είναι σημαντικό, κυρίαρχο, η ιστορία μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ναι, θα πάμε ένα-ένα. Εσείς δηλαδή νιώθετε ήσυχος, δηλαδή νιώθετε περήφανος όταν αργότερα, όταν θα τελειώσετε και θα κλείσετε τον πολιτικό σας κύκλο και θα είστε στο σπίτι σας και θα συνομιλείτε με τα παιδιά σας, θα νιώθετε περήφανος για αυτήν την υπογραφή σας? Προφανώς και αυτό σας λέω. Έγινε μια συμφωνία η οποία δεν αδικεί κανένα από τα δύο μέρη. Δεν μου απαντάτε όμως συγκεκριμένα. Ακριβώς. Συγκεκριμένα στο παντό. Θα είστε περήφανος, θα νιώθετε ήσυχος? Γιατί μια κατάσταση που μπορεί να χαρακτηριστεί έως και ακραία, που επικρατεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, άρθηκε με αυτή τη συμφωνία και ανοίγει ο δρόμος για συνεργασία, για αλληλοκατανόηση. Ναι, ωραία αυτά. Στο συγκεκριμένο, θα νιώθετε ήσυχος και περήφανος με τα παιδιά σας συνομιλώντας? Προφανώς. Μάλιστα. Στο μυαλό μου πάντα έχω τους γονείς μου, τα παιδιά μου, τους φίλους μου, όταν ανεβαίνω στο τμήμα της Βουλής, προκειμένου να μην τους εκθέσω, να μην αισθάνονται άσχημα. Γιατί, για αυτά που λέω, προφανώς. Βεβαίως. Αυτό είναι το ερώτημά μου, έτσι, γιατί κάποια στιγμή... Εγώ σας απαντώ, έχω υπόψη μου πάντα, μα πάντα, όποτε ανέβηκα στη Βουλή, να είμαι ειλικρινής, να με σέβονται οι φίλοι μου, επειδή δεν αλλάζω ανάλογα με την πίεση που δέχομαι από διάφορους εντός εισαγωγικών εθνικιστές πατριώτες. Ωραία. Μπορεί και να μην είναι. Αλλά να υπηρετώ την πατρίδα μου, αυτό είναι το χρέος μου, αυτό υπηρετώ. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, στο κομμάτι αυτό, νιώθετε περήφανος και ήσυχος με τη συνείδησή σας όταν θα αντιμετωπίσετε αύριο μεθαύριο τα παιδιά και τα εγγόνια σας. Έτσι. Λοιπόν. Μα είδετε, με τα παιδιά μου συζητάω, με τους γονείς μου συζητάω, με τους φίλους μου συζητάω. Δεν έχω κανένα θέμα. Πολύ ωραία. Σε αντίθεση με πράγματα τα οποία συμβαίνουν, επειδή ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί. Αλήθεια, τα παιδιά σας τι σας λένε? Είναι σε τι ηλικία είναι τα παιδιά? Δεν το γνωρίζω. Είναι σε ηλικία, δηλαδή. Οι κόρες μου είναι απόφοιτες. Α, πολύ ωραία, εντάξει. Άρα έχουν. Αυτό ήθελα να πω. Οι γονείς μου είναι στην ένατη δεκαετία της ζωής τους. Το 83 η μάνα μου, 88. Τώρα εκεί είναι αρχιτεκτονικό πατάζο. Αυτές τις μέρες πάει στα 89. Πάνω απ' όλα αυτούς. Με αυτούς συζητώ. Αυτοί με μεγαλοκίσανε. Με αυτούς τους ανθρώπους. Τα παιδιά σας τι σας είπανε? Κοινωνώ. Τα παιδιά σας είπαν ότι μπράβο πατέρα, καλά κάνετε. Είναι ειλικρινείς και πράγματι προσβλέπουν σε μια άρση όλης αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, όταν ιδιαίτερα ανέβηκε το ακραίο εθνικιστικό κόμμα ΔΕΜΕΡΟ στην κυβέρνηση των Σκοπίων. Αυτό έπρεπε να τελειώσει. Δηλαδή τα παιδιά σας είναι ικανοποιημένα από την υπογραφή σας? Πολύ ωραία. Ναι, όχι. Θέλω να διευκρινιστεί για να είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Και θέλετε να σας εξηγήσω γιατί είναι. Όχι. Θα μας τα πείτε στη συνέχεια. Δεν... Έχουμε χρόνο. Μη στενοχωριέστε. Δεν... Και εγώ και ο Στέλιος είμαστε διατεθειμένοι να σας έχουμε και το χρόνο όλων δικό σας και βεβαίως με τα ερωτήματα που θα θέσουμε να διευκρινιστούν και να ερμηνευθούν όλες οι αντιρρήσεις, οι σκέψεις που μπορεί να έχει ο καθένας. Έτσι. Καταρχάς, αν πίστευα το αντίθετο, θα την ψήφιζα. Πολύ ωραία. Ξεκάθαρα. Πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο ερώτημα.
Δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι ο περισσότερος στελεχτός κάτι θέλει να... Να προχωρήσουμε τις ερωτήσεις. Α, ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, είναι... Ωραία. Λοιπόν, δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι ο περισσότερος δυτικός τύπος συγχαίρει τον Πρωθυπουργό, μάλιστα φτάνοντας στο σημείο κάποια μέσα να του προτείνουν και την υποψηφιότητα του Νόμπελ Ειρήνης, αλλά όλα αυτά όμως τα συνδυάζουν με την απομόνωση της Ρωσίας, ότι η συμφωνία αυτή απομονώνει τη Ρωσία. Δεν μιλούν δηλαδή για όφελος των Ελλήνων, αλλά μιλούν για όφελος δικό τους που απομονώνει τη Ρωσία. Τουλάχιστον έτσι αποτυπώνται σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης του δυτικού τύπου και των διεθνών αναλυτών. Ο δυτικός τύπος, οι δυτικές κυβερνήσεις καλά κάνουν και βλέπουν τα πράγματα από τη δική τους σκοπιά. Όπως και η απέναντι πλευρά, αυτό που υπονοείται από την πλευρά της Ρωσίας, αν υποτεθεί ότι έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα. Εμένα με ενδιαφέρει το συμφέρον της πατρίδας μου, το συμφέρον της Ελλάδας, και αυτό πηγάζει από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, από την ιστορία μας. Αυτό πήγαν να μου κλέψουν οι τελευταίοι, επαναλαμβάνω, που διοίκησαν τη γείτονο χώρο, τη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια, και αυτοί είναι οι ακραίοι εθνικιστές του ΔΕΜΕΡΟ. Αυτό το παίρνει πίσω αυτή η συμφωνία. Αυτό τελειώνει οριστικά. Υπογράφεται η συμφωνία, περνάει από τη Βουλή τους, αλλάζει το σύνταγμά τους, όπου ρητά ορίζει ότι καμία σχέση δεν έχουν πλέον με την αρχαία ελληνική Μακεδονία. Αυτή ήταν η πηγή του προβλήματος, από εκεί ξεκινούσαν όλα. Αφού αυτό ξεκαθαρίζει, έχουμε πλέον ένα πεδίο να λύσουμε όλες τις άλλες επιμέρους διαφορές που μπορούν να υπάρχουν, είτε στον οικονομικό τομέα, είτε στον κοινωνικό, είτε στον εμπορικό. Θεωρείτε λοιπόν ότι η συμφωνία αυτή είναι προς όφελος του ελληνικού λαού, δηλαδή, έτσι? Κοιτάξτε, κύριε Καπάνη, εγώ ήρθα προετοιμασμένος. Δεν το κρύβω, έχω μπροστά μου τη συμφωνία. Εννοείται. Μπορώ να σας διαβάσω. Βεβαίως, βεβαίως. Και θα έχουμε το χρόνο όλο. Έτσι, ό,τι θέλετε λοιπόν, να πείτε. Λοιπόν, δεν, απλά να θέσουμε τα ερωτήματα και βεβαίως, σας είπα, έχετε όλο το χρόνο να μας αναλύσετε όλη την σκέψη σας με όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε. Να τελειώνουμε λοιπόν με το πρώτο θέμα που κατά την άποψή μου τον κυρίαρχο και αφορά στην ιστορική αλήθεια για τη Μακεδονία. Και πώς έρεται αυτή η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στη γείτονα χώρα. Λοιπόν, όλα τα μνημεία που αποτελούν αδιάψευση, μαρτυρία, έχουν ελληνικές υπεγραφές, δηλαδή τη γλώσσα που μιλάμε και σήμερα εδώ στον τόπο μας στη Μακεδονία. Οι Αιγές, το Δίον, η Πέλα, η Φιλίπη είναι τόποι που τους επισκέπτονται πάνω από 1,5 εκατομμύριο τουρίστες κάθε χρόνο. Άρα λοιπόν, επ' αυτού του ζητήματος, όλα τα μνημεία που είναι η ζωντανή μνήμη των προγόνων μας δηλώνουν ελληνική γλώσσα Ελλάδα. Αυτό πήγε να αμφισβητηθεί. Έρχεται λοιπόν το άρθρο 7 της συμφωνίας, όπου ρητά ορίζεται. Διαβάζω το άρθρο 7, παράγραφος 1. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η εκατέρωθεν αντίληψή τους ως προς τους όρους Μακεδονία και Μακεδόνας αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κληρονομιά. Παράγραφος 2. Αναφορικά με το πρώτο μέρος, που είναι η Ελλάδα. Με αυτούς τους όρους νοούνται όχι μόνο η περιοχή, ο πληθυσμός της βόρειας περιοχής της Ελλάδας, αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, όπως ο ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομιά αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πάμε τώρα στο άλλο μέρος. Αναφορικά με το δεύτερο μέρος, που είναι η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Με αυτούς τους όρους νοούνται η επικράτεια, γεωγραφικός περιορισμός, η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά. Διακριτώς διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Τελειώνει λοιπόν η ιστορία με την ελληνικότητα της Μακεδονίας, αναγνωρίζουν οι γείτονές μας ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο, με τον Φίλιππο, αυτά που τα τελευταία χρόνια προσπάθησαν κάποιοι, επαναλαμβάνω, ακραίοι εθνικιστές να περάσουν. Τελειώνουμε με την ιστορία λοιπόν. Ναι. Έχετε κάποια πορεία από αυτό? Ό,τι λέω υποτίθεται ότι καταγράφεται. Βεβαίως, εννοείται. Είμαι υπεύθυνος ότι λέω την αλήθεια. Εννοείται ότι καταγράφεται μας. Και μάλιστα καταγράφεται αυτή τη στιγμή από τρεις πλευρές. Έτσι, με εικόνα, με ήχο, έτσι. Δεν πάρα είναι. Πολύ ωραία. Έτσι, πάρα και πολύ ωραία. Θα αναρτηθεί και στο site του σταθμού. Έτσι, το απόγευμα θα έχει αναρτημένη η συνέντευξή μας, η συνομιλία μας. Έτσι, όλα αυτά που λέτε και που αυτό λέμε είναι, και που ρωτάμε. Το άρθρο 7. Το άρθρο 7 λοιπόν είναι αυτό που ξεκαθαρίζει τα ζητήματα και τη γλώσσα. Βεβαίως. Θέλετε να περάσουμε στην Ελλάδα ή θέλετε λοιπόν, να μείνει μονότονο, να μην ναι, ακούμε. Ναι, βεβαίως, πρέπει να ρωτάμε κι εμείς. Λέτε, όσον αφορά για την ιστορία, έτσι. Mm-hmm. Έχουμε όμως προχθές τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων,
Δεν ξέρουμε και πώς να τους ονομάσουμε τώρα. Λοιπόν, τους Βόρειο Μακεδονία. Πρώην γεωγραφική δημοκρατία της Μακεδονίας επί του παρόντος, αλλά πλέον λοιπόν... με μια διαφορά, εφόσον τελειώσει σήμερα από το κοινοβούλιο τους η αποδοχή της συμφωνίας. Θα λέγονται Βόρειο Μακεδόνια. Είναι συμφωνία. Όχι Βόρειο Μακεδόνια. Βόρειο Μακεδόνια θα λέγονται όταν θα τεθεί. Ναι, ναι, όταν. Η συμφωνία. Ναι, ναι, όταν. Βόρειο Μακεδόνια. Τρεις μήνες περίπου. Λοιπόν, και εμείς οι Βόρειοι. Δεν Βόρειοι... λέγονται ποτέ πλέον. Και το Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό τελειώνει επίσης οριστικά. Εμείς θα είμαστε οι Νότιοι Μακεδόνες. Εμείς δηλαδή εδώ στην. Όχι, εμείς θα είμαστε οι Μακεδόνες, οι Έλληνες Μακεδόνες. Αυτό που ήμασταν πάντα. Ναι, αλλά υπάρχει η Βόρεια Μακεδονία, άρα εδώ εμείς είμαστε οι Νότιοι Μακεδονία. Ναι, όταν υπήρχε η σκέτο Δημοκρατία της Μακεδονίας, αυτό τι σημαίνει. Ναι, αυτό τελειώνει οριστικά. Ακούσαμε όμως και τον κύριο Ζάεφ κατά τη διάρκεια της υπογραφής της συμφωνίας. Να αποκαλεί το λαό του Μακεδόνες. Δεν μίλησε. Θα έρθουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Έτσι, δεν μίλησε να πει ακόμη την ώρα που υπογραφόταν η συμφωνία, την ώρα που ήταν όλος ο παγκόσμιος διεθνής τύπος εκεί στις πρέσπες, παρουσία του Πρωθυπουργού μας σε ελληνικό έδαφος, παρουσία όλων εσάς εκεί που βρισκόσασταν, αποκάλεσε το λαό του Μακεδόνες. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό. Έτσι. Λοιπόν. Να πάμε πρώτα στη γλώσσα. Το δεύτερο μέρος, συνεχίζω το άρθρο 7 παράγραφος 4. Αναγνωρίζεται ως μακεδονική γλώσσα. Σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα του είναι η μακεδονική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Είναι πρώτη φορά που η ελληνική πλευρά αναγνωρίζει μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα. Όχι, μακεδονική εθνότητα δεν υπάρχει. Θα πάμε και εκεί, μην βιάζεται αυτό. Η λέξη έθνος δεν υπάρχει, γιατί έθνος είναι κάτι άλλο. Θα τα πούμε μετά αυτά. Λοιπόν, λέτε ότι ονομάζεται μακεδονική γλώσσα και σωστά, ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Σημαίνει ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την αρχαία ελληνική γλώσσα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα επιπλέον. Γιατί όμως, το οποίο το ξεκαθαρίζει. Γιατί όμως να γραφεί από τη στιγμή που υπάρχει υποσημείωση ότι ανήκει εκεί, για ποιο λόγο δηλαδή να αφαιθεί, γιατί ξέρετε πολύ καλά. Ναι, απλά για να γίνεται διάλογος και έτσι. Μόλις τελειώσω, να ολοκληρώσω όλο αυτή την παράγωγη. Απλά για να πω και εγώ αυτή την κουβέντα. Τα μέρη σημειώνουν ότι η επίσημη γλώσσα και άλλα χαρακτηριστικά του δεύτερου μέρους, δηλαδή των Σκοπίων, δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής του πρώτου μέρους, δηλαδή της Ελλάδας. Άρα ξεκαθαρίστηκε το θέμα του μέσα ότι είναι σλαβική. Πολύ ωραία. Λέτε αυτή την παράμετρο. Λέτε όμως, ακούστε με όμως λίγο. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα γράμματα αυτά και αυτές οι συμφωνίες και αυτοί οι όροι στο ευρύ κοινό και μετά από 20, 30, 50, 100 χρόνια δεν θα θυμάται κανείς, θα λέει μακεδονική γλώσσα. Γιατί λοιπόν επιτρέψατε να αναφερθεί σε μακεδονική γλώσσα, ενώ υπάρχει η παράμετρος και την αποδέχονται και οι ίδιοι ότι είναι σλαβικής προέλευσης. Έτσι. Όχι, γιατί... αυτό δεν είναι. Αυτό... είναι ιδίωμα, δεν λέτε μέσα, εσείς είπατε λίγο πριν. Αυτό έγινε τώρα με τη συμφωνία αυτή. Ναι, ναι. Ότι είναι γιατί λοιπόν. Σλαβική γλώσσα. Ακριβώς. Αφού λοιπόν. Και το υπογράφονται. Πολύ ωραία. Για ποιο λοιπόν. Έρχεται από τον γεωγραφικό προσδιορισμό που ήταν ο στόχος τα τελευταία 30 χρόνια όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Προσδιορίζει τη γεωγραφία λοιπόν. Ότι γεωγραφικά ο χώρος αυτός στον οποίο κατοικούν ονομάζονταν Μακεδονία. Και αυτό πράγματι έτσι είναι. Προκύπτει από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου που. Δεν έγινε προ Χριστού, έγινε το 1913, μόλις 105 χρόνια πριν από τώρα που μιλάμε. Άρα λοιπόν, στη συνθήκη Βουκουρεστίου που ήταν ιδιαίτερα δίκαιη αλλά και ευνοϊκή για τα κράτη τα οποία ήταν με το μέρος του δικαίου που ήταν και η Ελλάδα, έτσι η Ελλάδα πήρε ένα μέρος το οποίο της αναλογούσε και καλύπτει όλη την αρχαία Μακεδονία. Ναι, τη γλώσσα όμως, τη γλώσσα. Τη γλώσσα γιατί τους επιτρέψαμε να λέγεται μακεδονική. Μα επαναλαμβάνω, αυτοί οι άνθρωποι κατέβηκαν και ζουν εδώ από τον 7ο, από τον 7ο αιώνα. Μετά Χριστό αιώνα. Πολύ ωραία. Έτσι, θα τα πούμε και αυτά. Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, η ελληνική Μακεδονία, ο Φίλιππος γεννήθηκε το 382 πριν τον Χριστό. Βεβαίως. Και πέθανε το 336 πάλι πριν τον Χριστό. Και μιλούσε ελληνικά. Δεν μιλούσε μακεδονικά.
Μιλούσε μα, ελληνικά ο Φίλιππας. Μετά από αυτό, ότι υπήρχε ελληνική γλώσσα. Έτσι ακριβώς. Η Σλάβικη γλώσσα έρχεται μετά από 1100 χρόνια εδώ. Πολύ ωραία, ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Και και το Μεθόδιο που γράφουν την αλφάβητό τους, κυρίως στηριζόμενοι πάνω στην ελληνική αλφάβητο. Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα, απλά η ένστασή μας, απλά η ένστασή μας όμως, όπως και όλων των Ελλήνων η ένσταση, είναι ότι από τη στιγμή που οι ίδιοι λέτε ότι ναι, ήρθαν τον 7ο αιώνα και όλα αυτά που μας λέτε, και λέτε μέσα ότι υπάρχει όρος μέσα στην συμφωνία ότι είναι νότια σλαβική, έτσι αυτό που είπατε λίγο πριν. Ναι, όχι, το λέω, δεν είπα ότι... Ναι. Όχι, δεν είπα, το λέω... Για να είμαι απόλυτα ακριβής απέναντί σας. Ακριβώς, ναι, δεν είπα ότι είναι δική σας η εκτίμηση, λέω ότι λέει η συμφωνία. Αφού λοιπόν η συμφωνία... Όταν κάνω εκτιμήσεις θα το διευκρινίζω. Για ποιο λόγο λοιπόν εδώ δεν διευκρινίστηκε και να μην περάσει καν μέσα η μακεδονική γλώσσα. Γλώσσα, αυτό που είπατε λίγο πριν, γιατί να υπάρχει μακεδονική και... Ναι, γλώσσα νότια σλαβική. Επαναλαμβάνω τον όρο για να γίνει δηλητό. Ναι. Το όνομα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, εφόσον τεθεί σε ισχύ, ναι, θα είναι Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Ναι. Τελειώνει η ιστορία με το σκέτο Μακεδονία. Πάει αυτό. Ωραία. Δεν θα υπάρξει ποτέ άλλο κράτος στο μέλλον που θα έχει αυτό το όνομα. Υπονοεί αλυτρωτισμός, όλα αυτά τα οποία μας ανησυχούσαν. Αυτά τελειώνουν οριστικά, εφόσον, επαναλαμβάνω, αλλάξει το Σύνταγμά τους. Η Βόρειος Μακεδονία λοιπόν, οι κάτοικοι τους από τον 7ο μετά Χριστό αιώνα που ήρθαν εδώ και καταστάθηκαν, μιλάνε μία γλώσσα. Ένα ιδίωμα. Κάτι που μοιάζει απόλυτα με τα βουλγάρικα. Εγώ σπουδάσα στη Βουλγαρία. Εγώ προχθές αναφέρθηκα με 27 λέξεις στα βουλγάρικα, προκειμένου να τονίσω ότι εσείς κύριοι μιλάτε αυτή τη γλώσσα, την καταλαβαίνετε τουλάχιστον στο 70-80%, όπως εγώ καταλαβαίνω αυτά που λένε, στο αντίστοιχο ποσοστό. Κατά συνέπεια, ουδής Βούλγαρος ποτέ σοβαρός επιστήμονας ισχυρίστηκε ότι έχουν σχέση με την αρχαία ελληνική Μακεδονία. Άρα λοιπόν το ίδιο ισχύει για εσάς. Πολύ ευγενικά μίλησα με ειλικρίνεια απέναντί τους ότι κύριε, εγώ θέλω συνεργασία, αγάπη, αλληλεγγύη. Αυτά έλεγα. Αν τα μεταφράσει κανείς. Ναι, αλλά δεν πείθομαι όμως. Αυτό που μιλάτε δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Και με αυτόν τον τρόπο ευγενικά και όμορφα του το είπα ορθά κοφτά. Αυτή είναι η διάθεση. Δεν μας πείθετε όμως εδώ όσον αφορά. Από τη στιγμή που όλα καλά και ωραία, για ποιο λόγο η γλώσσα τους... Μα οι άνθρωποι αυτοί προσδιορίζονται ότι αφού κατοικούν πόσα χρόνια από το 700 μέχρι το 2000, 1300 χρόνια, 1350, ωραία. Και χρησιμοποιούν μία γλώσσα και ζουν στη Μακεδονία και θεωρούν ότι πρέπει να... Μα στη Μακεδονία ζούμε και εμείς. Και ζούμε εμείς πολύ. Εμείς ζούμε άλλα και χίλια χρόνια και από αυτούς επιπλέον χρόνια. Εμείς ζούμε 2400. Έτσι ακριβώς. Τον Φίλιππο. Ακριβώς. Μην πάμε πιο πίσω. Ναι, έτσι ακριβώς. Άρα μιλάμε αδιάλειπτα ελληνικά από τότε. Ακριβώς. Άρα για ποιο λόγο εμείς να τους επιτρέψουμε να πούν μακεδονική? Δηλαδή, για ποιο λόγο να τους επιτρέψουμε? Δεν πήγαμε μετά από πόλεμο να κάνουμε συνθηκολόγηση. Πήγαμε να λύσουμε ειρηνικά τις διαφορές. Ναι, αλλά εδώ όμως... Θα ήθελα να σου πω ότι ο τίτλος της συμφωνίας είναι «Τελική συμφωνία για την επίλυση των διαφορών, οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ήδη από το 1993, με την 17 απόφασή του, εδώ... και το 45 του 1993». Εδώ όμως βλέπετε ότι υπάρχει ένας αστερίσκος εδώ στο κομμάτι αυτό, με την γλώσσα και με την εθνότητα. Υπάρχει ένας αστερίσκος και εδώ είναι. Παραβάλλω, η λέξη τότε, μην την ξαναπείτε, δεν υπάρχει συμφωνία. Ας μου βρει ένας τη λέξη έθνος στη συμφωνία, σε όλο το κείμενο και στα 20 άρθρα της συμφωνίας. Μην το ξαναπείτε αυτό. Λέτε δεν υπάρχει λοιπόν, δηλαδή. Αυτό τελειώνει. Δεν υπάρχει. Κατηγορηματικά θα σας πω τι λέει λοιπόν. Λέει τη λέξη ηθαγένεια. Ηθαγένεια ορίζεται η υπηκότητα, ονομάζεται νομικά η ιδιότητα του πολίτη, ο νομικός δεσμός του ατόμου με το κράτος το οποίο ανήκει. Κάθε άνθρωπος αποκτά ηθαγένεια τη στιγμή που γεννιέται, κατά τον κανόνα, ίδια με έναν από τους γονείς του, αν είναι διαφορετικής, από διαφορετικό κράτη, ή υπό προϋποθέσεις ακόμα και του τόπου που γεννιέται. Αυτό είναι ανάλογο με το δίκαιο στο καθηγητή. Ξεκαθάρισαμε την ηθαγένεια. Πάμε τώρα λοιπόν στο άρθρο 1, παράγραφος 3. Ηθαγένεια. Η ηθαγένεια του δεύτερου μέρους θα είναι μακεδονική, κάθετος πολίτης δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, όπως αυτή θα εγγράφεται σε όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Μέχρι σήμερα λοιπόν
είχαμε τη λέξη σκέτο μακεδονική. Τώρα ξεκαθαρίζεται πολίτης της Δημοκρατίας, της Βόρειας Μακεδονίας και τελειώνει οριστικά και αυτή η ιστορία. Μέσα στην πατρίδα τους μένουν κάποια κενά όμως. Αν λοιπόν θα βρείτε εσείς τη λέξη, θα σας στείλω με PDF όλο το κείμενο. Δεσμεύομαι, το έχω κατεβάσει, θα σας το στείλω. Θα διαβάσετε, δεν είναι μεγάλη. Μέσα στην πατρίδα τους. Αν βρείτε τη λέξη έθνος, πείτε μου, κύριε Σουσίδη, μας είπατε ψέματα. Ωραία. Κάτι θέλει να σε ρωτήσει, λίγο να φύγουμε από την. Καλημέρα, ναι. Κύριε Ορσουζίδη, Κουρνιάκος. Να φύγουμε λίγο από τη λεπτομέρεια τώρα. Δεν γίνεται ραδιοφωνικά αυτό τώρα. Ναι, να εντάξει, σίγουρα. Συμφωνία, άρθρο-άρθρο και λέξη-λέξη κτλ. Λέξη, έτσι. Επειδή. Ναι, ναι, εσείς έχετε δίκιο. Εμείς τώρα, εντάξει. Πρέπει να είμαι ξεκάθαρος γιατί πήρανε την. Οι συνάδελφοί σας, όχι τοπικοί. Ναι, σας καταλαβαίνω ότι πρέπει να δώσετε κάποιες εξηγήσεις εσείς. Εντάξει. Των 27 λέξεων. Και υπονοούσανε, δώσανε στον κόσμο να καταλάβει ότι εγώ έκανα όλη την ομιλία μου σε μια γλώσσα η οποία ήταν απαγορευμένη. Ενώ ήταν η βουλγαρική. Εγώ, κύριε Ζουζή, θα σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το πράγμα δημιουργεί μια εικόνα που δεν τιμά κανέναν Έλληνα βουλευτή. Εγώ επαναλαμβάνω, προσπαθώ, διαβάζω, μελετάω να είμαι έτοιμος απέναντι και στην ιστορία του τόπου μου κυρίως, αλλά και σε όλους τους άλλους λαούς. Εγώ θα σας ρωτήσω από πολιτικής πλευράς. Ποιοι, ναι. Θέλω να μου απαντήσετε, αν έχετε την ευχέρεια, ποιοι ήταν οι λόγοι και οι παράγοντες που για ένα θέμα που ήταν εν υπνώση αρκετά χρόνια, η σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ το επιτάχυνε και το κατέληξε αυτή τη συμφωνία σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αγνοώντας μεγάλες αντιδράσεις από τον ελληνικό λαό. Έτσι δεν είναι? Ποιοι ήταν οι λόγοι και οι παράγοντες που σας όθησαν μέσα σε 6 μήνες να κλείσετε ένα θέμα που χρόνιζε και μάλιστα το οποίο θέμα δεν δημιουργούσε σοβαρά και ουσιαστικά προβλήματα στην ελληνική κυβέρνηση και στο ελληνικό κράτος, στη λειτουργία μας. Απέναντίας δημιουργούσε προβλήματα στη λειτουργία του άλλου κράτους. Ας σας πω. Καταρχάς δεν συμμερίζουμε την άποψη ότι ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί τη λύση αυτού του προβλήματος. Εγώ πιστεύω το αντίθετο, ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού επιθυμεί λύση. Μπορεί να μην αρέσει, μπορεί να είναι η πλειοψηφία αρνητική σήμερα απέναντι σε συγκεκριμένη λύση, στη συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά επιθυμεί λύση. Αυτή την εικόνα λύση έχω, επιθυμεί ο ελληνικός λαός σε όλα τα θέματα, αλλά λύσει όχι όποια, όχι όποια. Ακριβώς. Διευκρινίζω λοιπόν. Η άποψή μου είναι, πεποίθησε μου και το είπα και στη Βουλή, ότι η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο λαών θέλει να τελειώνει. Αυτή την εικόνα έχω και αυτή είναι αποκόμιση από τις πράσπες, συνομιλώντας με τους από πάνω. Τους συναδέλφους που καταβήκανε στις πράσεις για την υπογραφή της συμφωνίας. Τώρα, αν η συμφωνία δεν αρέσει επειδή πραγματικά έχει κάποια σημεία σκοτεινά, τα οποία έτσι ισχυρίζονται. Εγώ καταρχάς δεν άκουσα απορριπτικό κατηγορηματικό λόγο πέραν από τους πολιτικούς από κανένα σοβαρό επιστήμονα. Να πει είναι απαράδεκτη, δεν είναι. Όλοι μιλήσανε, ακόμα και ο κ. Βενιζέλος, τον άκουσε στη Βουλή, ότι υπάρχουν σημεία τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν, όπως αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως σχέση με τη γλώσσα ενδεχομένως ή κάτι άλλο. Τώρα. Η πολιτική συγκυρία βολεύει να λυθεί, αγαπητέ κύριε Κουρνιάκο, γιατί απέναντί μας έχουμε τον Ζάεφ και δεν έχουμε τον Γουρουέσκι. Έναν ακρόατη εθνικιστή, έναν άνθρωπο ο οποίος ισοπαίδωσε τα πάντα, στην λογική του να επιβιώσει αυτός και να γίνει κυβέρνηση, εξέτρεψε ένα κλίμα μίσους, το οποίο ήρθε ο κύριος Ζάεφ να το ανατρέψει. Άρα λοιπόν από αυτή την άποψη είναι δύο άνθρωποι σταραντάριδες, οι οποίοι χωρίς στερεότυπα, χωρίς προκαταλήψεις, καθίσανε και μέσα στις 6 μήνες φέρανε ένα σχέδιο συμφωνίας. Όλες τις συμφωνίες τόσο διαρκούν. 6 έως 7,5 μήνες. Και η συνθήκη του Βουκουρεστίου, στην οποία δεν αναφερθήκαμε, παρεπιπτόντως αναφερθήκαμε, αλλά δεν μπορούμε να αναφερθούμε πιο αναλυτικά μετά, τόσο διαρκούν οι συμφωνίες. Διαφορετικά χρονίζουν. Πόσο μάλλον όταν ισχύει από το 1995 η διάδεση συμφωνία, που πολλά άρθρα από αυτή τη συμφωνία είναι ακριβώς αντίγραφα και τις προηγούμενες διάμεσες συμφωνίες. Τώρα γνωρίζετε ότι. Δεν υπήρχε το έργα Όμνες, το οποίο μπήκε τώρα, και ούτε καν βεβαίως του 6 δεν αναφερόταν για την αλλαγή συντάγματος. Τώρα γνωρίζετε φυσικά ότι στο πίσω μέρος όλων των Ελλήνων, εμείς δεν κάνουμε διαχωρισμό, θα σας πω μετά γιατί κάνετε ένα διαχωρισμό και εσείς αναφερθήκατε πολλές φορές και τώρα, αλλά και στελέχη σας για εθνικιστές κτλ. Αλλήμονο εάν οι εθνικιστές είναι τόσοι πολλοί στην Ελλάδα για όλους μας. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι στο πίσω μέρος όλων των Ελλήνων, λοιπόν, εγώ δεν ξεχωρίζω κανέναν, υπάρχει μια φοβία και μια αμφιβολία εάν αυτές οι συμφωνίες δεν είναι καλά κατοχυρωμένες, ότι μπορούν να οδηγήσουν
σε διαμιλισμούς, σε διάφορες ανακατατάξεις συνόρων κτλ. Ζούμε μια περίεργη γεωπολιτική περίοδο. Γι' αυτό σας ρώτησα. Για την ταχύτητα και ποιοι παράγοντες την ώθησαν. Λοιπόν, ευχαριστώ για την ερώτηση, ειλικρινά, γιατί μπορούσα να το ξεχάσω. Η συμφωνία αυτή είναι προϊόν ανθρώπων ειδικών οι οποίοι σωθήκαν στη δουλειά. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν έχει στελέχη που να είναι πάνω από 3 χρόνια μέσα στο χώρο. Αυτοί που δουλέψανε ουσιαστικά είναι οι παλιοί διπλωμάτες, οι οποίοι εδώ και δεκαετίες υπηρετούν την πατρίδα. Έχοντας υπόψη όλο το ιστορικό της υπόθεσης στην κάθε λεπτομέρειά του και προετοίμασταν το σχέδιο αυτό το οποίο έδωσαν σε μένα τον πολιτικό μηχανικό, που δεν είμαι ειδικός, να κάτσω να το μελετήσω, να το συζητήσω και να καταλήξω στην έκρηξή του ή όχι. Εγώ λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους και από αυτό το βήμα που μου δίνεται θέλω να τους ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνανε. Έρχομαι τώρα στην ουσία. Ποιο είναι εκείνο το οποίο μας φοβίζει ότι το γειτονικό κράτος απαρτίζεται από δύο κατηγορίες πολιτών με πολύ διακριτά μάλλον χαρακτηριστικά. Μουσουλμάνους, χριστιανούς. Δύο γλώσσες. Αλβανική, σλάβικη. Δύο θρησκείες. Υπήρχε λοιπόν ο σοβαρός κίνδυνος αυτό το κράτος να διαλυθεί. Σε αυτή την προοπτική θα ήταν μια, να τη χαρακτηρίσω έτσι, εφιαλτική κατάσταση για τη χώρα μας, αφού ο μεγαλοειδεατισμός θα μπορούσε να γεννηθεί. Αποκτώντας το κράτος αυτό ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της Συμμαχίας, συγκεκριμένους όρους και κανόνες λειτουργίας, καθίσταται από πόλος που θα μπορούσαν να υπάρξουν αναφλέσεις ή να αναζωπηρωθούν καταστάσεις δυσάρεστες, σταθερότητας και η Ελλάδα διασφαλίζει τα βόρεια σύνορά της. Σαν Έλληνας λοιπόν, πολίτης και πατριώτης, θα σκέφτηκα όλα αυτά, όχι μόνο εγώ και άλλοι πολλοί, καταλήξαμε σε ένα κείμενο συμφωνίας που μία συμφωνία εξορισμού δεν σημαίνει ότι ισοπεδώνει στον άλλο. Δηλαδή για να συμπληρώσω το ερώτημα του Στέλιου, ο κ. Σουζίδη, ήταν πρωτοβουλία των Ελλήνων, δική μας πρωτοβουλία, γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι η χώρα μας δέχτηκε πιέσεις. Πιανού τι σκέφτονται οι Δυτικοευρωπαίοι, επειδή εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει λύσει, ανεξάρτητα από αυτό που λέτε εσείς, που μπορεί να συμβαίνει προφανώς και συμβαίνει, αλλά και δικό μας συμφέρον είναι αυτό το πράγμα να μην συνεχιστεί και να λυθεί. Αυτό το επιτυχάνει η συμφωνία. Τώρα για τις ανησυχίες που είπατε, πάμε στο άρθρο 4. Άρα μπορεί να δεχθήκαμε και πιέσεις δηλαδή για να προχωρήσει. Άρα μπορεί να δεχθήκαμε και πιέσεις για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία της συμφωνίας. Επαναλαμβάνω, μπορεί να δεχτήκαμε πιέσεις, μπορεί να μην δεχτήκαμε, μπορεί οτιδήποτε να έχει συμβεί. Εγώ, σαν Έλληνας πολίτης και Έλληνας πατριώτης, θεωρώ και έτσι ενήργησα ότι έπρεπε αυτή η εκκρεμότητα με τη γείτονα χώρα που εγκυμονούσε κινδύνους, αυτό όλοι το αναγνωρίζουν, έπρεπε να λυθεί. Η ευκαιρία λοιπόν ήταν τώρα που υπάρχουν δύο κυβερνήσεις, στις οποίες το κλίμα ευδοκιμεί προκειμένου να αναπτυχθεί η σχέση καλής γειτονίας και να αποτυπωθεί στη συμφωνία. Πάμε τώρα στο άρθρο 4 της συμφωνίας. Δηλαδή λέτε ότι ήταν μια συγκυρία η οποία ανεξάρτητα από πώς δημιουργήθηκε ήταν ευνοϊκή για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας. Απολύτως. Απολύτως. Σε αυτό θέλω να ρωτήσω. Η κυβέρνηση του ΖΑΕΦ επάνω ήταν. Αυτό το λένε όλοι. Το λένε και οι Ελληνικοί. Δεν είστε πιο καλοί από εμάς οι Ευρωματέντες. Εμείς διαπραγματευόμαστε με τον Προέδρο και αυτό πράγματι έτσι είναι. Με έναν ακραίο εθνικιστή, με έναν άνθρωπο ο οποίος αναδείχνει τη χώρα του σαν το άλας της γης, υποβαθμίζοντας όλους τους άλλους. Εγώ αυτό είχε φυσικά ψήφους, το εκμεταλλεύτηκε, έφτιαξε τα αγάλματα, αλλά η αλήθεια δεν αργεί. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σήμερα δυστυχώς δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη ταπείνωση, αλλά κάποιοι άνθρωποι σίγουρα έχουν μετανιώσει τα Σκόπια για την ανοχή τους απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο και σε αυτή την πολιτική και αναδεικνύουν την πραγματικότητα και την αλήθεια έρωτας μια σειρά από παρεξηγήσεις, τις οποίες ήδη ευθύνονται, ήδη είχαν δημιουργήσει απέναντι σε ένα κράτος το οποίο πάντα έλεγε αυτά που λέει και σήμερα. Εγώ πάντως κρατώ αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και ρωτώ εσάς. Ναι. Σε ένα ερώτημα που του κάνα το Πρωθυπουργού, απάντησε για τις κατηγορίες που δέχεται από την αντιπολίτευση και είπε ότι μα πώς είναι η συμφωνία κακή όταν και την ίδια. Για το ίδιο ζήτημα, η άλλη πλευρά κατηγορεί την κυβέρνησή της για το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί να είναι λεκοί οι δύο χαμένοι. Το καταλαβαίνω. Βεβαίως. Με τη λογική λοιπόν. Ακούστε με λίγο. Με τη λογική λοιπόν του Πρωθυπουργού. Με τη λογική του Πρωθυπουργού, θα πάω εγώ. Τότε πώς μπορεί να είναι και οι δύο κερδισμένοι. Αν δεν μπορούν να είναι χαμένοι και οι δύο, πώς μπορεί να είναι κερδισμένοι και οι δύο. Θα σας το πω ακριβώς όπως το λέτε. Είναι
χαμένοι αυτοί που υποστηρίζανε το προηγούμενο καθεστώς, οι ακραίοι εθνικιστές και στα δύο κράτη, και είναι ο Πρωθυπουργός είπε και των δύο μερών. Ο Πρωθυπουργός είπε το εξής. Πώς μπορεί να είναι χαμένοι και οι δύο, χώρες. Και να κατηγορούνται και αυτοί, ο Ζάιβ δηλαδή, ότι είναι προδότες, ότι προδώσαν το έργο τους. Ακριβώς, και το ίδιο. Το ξέρω και σας λέω. Ωφελημένοι είναι αυτοί που υπηρετούν την αλήθεια εν τέλει και ζημιωμένοι και δικαίως ζημιωμένοι είναι αυτοί οι οποίοι υπηρετήσαν για πάρα πολλά χρόνια τον εθνικισμό. Ο εθνικισμός είναι μια αρνητική έννοια. Πολύ ωραία. Άρα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, η αγάπη προς την πατρίδα. Ο εθνικισμός είναι η περιφρόνηση των άλλων λαών προς όφελος ιδίων. Πολύ ωραία. Αφού λοιπόν κερδίζει το εθνικό συμφέρον, και θεωρείται ότι έγινε μια συμφωνία η οποία είναι προς όφελος του ελληνικού λαού, γιατί δεν την φέρνετε σε δημοψήφισμα ώστε να υπάρχει και το μέγιστο της νομιμοποίησης, εκτός και αν θεωρείτε τον ελληνικό λαό όχι ικανό να αντιληφθεί το μέγιστο της επιτυχίας και φοβάσει ότι θα καταψηφίσει? Δεν φοβάμαι απολύτως τίποτα. Γιατί δεν το φαίνεται ο ελληνικός λαός, εάν εκτεθεί με η συμφωνία αναλυθεί σε όλες τις παραμέτρους τις οποίες υπάρχουν και είμαι σε θέση να διαβάσω πάρα πολλές από αυτές, οι οποίες είναι θετικές, είμαι βέβαιος ότι θα αντιπαρκωθεί θετικά. Υπάρχει μόνο μία ειδοποίηση διαφορά. Αυτοί αλλάζουν όνομα. Δεν αλλάζουμε εμείς όνομα. Ναι, αλλά δεχόμαστε όμως κάποια πράγματα τα οποία. Σε εμάς η πάγια θέση δική μας ήταν ότι η ελληνικότητα της Μακεδονίας δεν αφισβητείται. Αυτοί το αφισβητούσαν και το αλλάζουν. Ναι. Να ρωτήσω τι στον ελληνικό λαό. Αλλά μια τέτοια συμφωνία. Βεβαίως, αλλά επί της ουσίας το ερώτημα δεν φοβάμαι καθόλου και είμαι σίγουρος ότι θα περάσει τη συμφωνία. Ναι, δεν... Όπως θα περάσει και από αυτούς. Δεν τη φέρνετε όμως. Δεν έχασε αυτό το σκοτάδι. Δεν τη φέρνετε όμως τον ελληνικό λαό να την ψηφίσει απέναντίας. Ναι, προφανώς. Θα σας πω γιατί. Όταν χρησιμοποιείς το ερώτημα και βάζεις το ψευδοδήλωμα στον ελληνικό λαό, θα θέλατε να υπάρχει όρος Μακεδονία στο βόρειο κράτος? Ποιος θέλει να σας πει ότι ναι, θα το ήθελα? Όχι. Το ερώτημα όμως αν τεθεί διαφορετικά. Μα εσείς... δημιουργηθεί μια de facto κατάσταση ήδη από 149 κράτη με το Δημοκρατία της Μακεδονίας σκέτο. Θα σας άρεσε? Το 100% θα ήταν απέναντι. Δεν μπαίνω εγώ σε αυτές τις λογικές. Ναι, το θέμα όμως είναι ότι... Εγώ διάβασα, μελέτησα, πάρα πολύ προσεκτικά μίλησα με ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι της εμπιστοσύνης μου. Προσπαθώ να εξηγήσω τα άρθρα με απλό τρόπο. Επιτρέψτε μου τώρα να διαβάσω το άρθρο 6 και μετά ξανακάνω τον ανάμεσο διάλογο ή μάλλον καλύτερα το άρθρο 8, παράγραφο 3 που αφορά στα σύμβολα. Προσέξτε τώρα, το δεύτερο μέρος, δηλαδή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας Μακεδονίας, δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά, κατά οποιοδήποτε τρόπο και σε άλλες μορφές του, το σύμβολο που απεικονίζονταν στην προηγούμενη εθνική σημαία. Δηλαδή, ό,τι είχε με το σύμβολο της αρχαίας Ελληνικής Μακεδονίας εξαφανίζεται. Αυτό ρητά διατυπωμένο. Εντός 6 μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, το δεύτερο μέρος θα προβεί στην αφαίρεση του συμβόλου που απεικονίζονταν στην προηγούμενη εθνική σημαία του από όλους τους δημόσιους χώρους και δημόσιες χρήσεις στην επικράτειά του. Εξαιρούνται αρχαιολογικά τεχνουργήματα, δεν εντάσσονται στο πεδίο αυτής της πρόνοιας. Δηλαδή, αν βρεθεί ένα αρχαίο αντικείμενο εκεί που απεικονίζεται, εγώ προφανώς για να το καταστρέψω. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά να περάσουν, καταλαβαίνετε, σε ένα λαό που γαλουχήθηκε για 70-80 χρόνια με άλλες αντιλήψεις. Ναι, εντάξει, αλλά. Και όμως συμβαίνουν. Εδώ... Και συμβαίνουν και συνταγματικά. 70 χρόνια. Και... Αυτοί οι άνθρωποι γαλουχήθηκαν. Ακούστε με λίγο. Αυτοί γαλουχήθηκαν 70-80 χρόνια. Ο ελληνικός λαός που είναι εδώ και χιλιάδες χρόνια, πώς να το δεχθεί αυτό το πράγμα? Και ερχόμαστε λίγο. Ακούστε με λίγο. Εδώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς κρίνετε τις αντιδράσεις? Αυτό που είπα. Εγώ δεν είπα ότι ζουν μόνο 70-80 χρόνια, είναι από την ίδρυση. Ναι, όχι, κατάλαβα. Που ονομαζόταν Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Λοιπόν, γεννηθήκανε 3 γενιές, 4 γενιές και μεγαλώσανε. Αυτό ήταν το κεφάλι της Μακεδονίας όταν έκανε. Ένα ψέμα που ζούσατε. Της Μακεδονίας. Γίνεται όμορφα πολιτισμένα. Γι' αυτό και δίδεται ο χρόνος. Δηλαδή σε όλα τα άρθρα. Οι Ιουγκοσλάβοι. Οι Ιουγκοσλάβοι ονομάζανε. Δηλαδή προέρχεται πενταετίας μεταβατική περίοδος, ούτως ώστε σταδιακά να γίνει αυτό και έτσι πρέπει.
Οι Ιουγκοσλάβοι θεωρούσαν την Μακεδονία γεωγραφικά, όπως και εμείς λέμε το κομμάτι αυτό της Μακεδονίας μας, Μακεδονία. Έτσι. Λοιπόν, όχι. Είναι διαφορετικό πράγμα. Μια διοικητική περιφέρεια της Ελλάδας είναι Μακεδονία, είναι Ελλάδα. Εκεί ήταν ομόσπονδα κράτη, Σλοβενία, και διαλυθήκανε. Λοιπόν, εγώ... Φαντάζεστε ποτέ η Ελλάδα θα διαλυθεί σε Πελοπόννησο, στερεά Ελλάδα κτλ. Καμία σχέση στο να μετάλλω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς κρίνετε τις αντιδράσεις του κόσμου? Έχουμε διαφορετικότητα σε ό,τι αφορά την καταγωγή μας, όπως δικής αφέστατα υπήρχε. Είναι μεν Σλάβοι όλοι, αλλά έχουν εντελώς διακριτές γλώσσες. Ταιριάζουν οι γλώσσες, αλλά δεν είναι ίδια. Ενώ η ελληνική είναι από τη Ράβδο μέχρι τον Εύρο και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο, μία. Πώς κρίνετε τις αντιδράσεις που λίγο κοφτά. Πώς κρίνετε τις αντιδράσεις του κόσμου? Κοίτα, θα σου πω. Μάλιστα... Και πριν δώσω τα τηλέφωνά μας, ο κύριος Χίος μας έκανε την τιμή, δημοσίευσε όλα τα τηλέφωνά μας. Αρέσει και το έκλειψα εγώ το τηλέφωνο μου ποτέ. Με πήραν λοιπόν άνθρωποι με ανώνυμα τηλεφωνήματα, χωρίς να φαίνεται ο αριθμός. Απαντούσα σε όλους. Κάποιοι με βρίζανε, τα γνωστά. Κάποιοι μπαίνανε στον κόπο να συζητήσουν. Αυτοί που συζητούσαν, στο τέλος καταλήγαμε κάπου. Πήρα γράμματα mail από τη Γερμανία. Από ανθρώπους οι οποίοι μου οχθούν στη Γερμανία, ηλικιωμένους ανθρώπους και αγωνιούν. Κάθισα και έγραψα απαντητικά ένα-ένα σε αυτά που με ρωτούσαν. Η κατάληξη ήταν, αφού είναι έτσι παιδί μου, κάνε αυτό που νομίζεις σωστό. Ενώ ήταν αρνητική. Εμένα γονιούνταν στη Γερμανία. Μετανάστες. Πολλά χρόνια. Εγώ γεννήθηκα το 61, το 62 οι γονείς μου βρεθήκαν στη Γερμανία. Κάθισα λοιπόν, τους απάντησα έναν όρους. Δεν ήταν πολύ. Δύο-τρεις ήταν, αλλά καθίσαμε και μιλήσαμε. Και όλοι ήταν ποντιακές καταγωγής. Έχει μια ευαισθησία περισσότερο φαίνεται ο πόντος. Ίσως, γιατί τίποτα, γιατί ήρθε ακριβώς, επειδή είναι οι ίδιοι πρόσφυγες και νιώθουν έναν πόνο μεγαλύτερο. Και τώρα έρχομαι στους ανθρώπους που με γνωρίζουν. Με πήραν πάρα πολύ τηλέφωνο να με ρωτήσουν γιατί, ξαδέρφια μου από το χωριό κτλ. Μιλήσαμε και στο τέλος καταλήξαμε ότι εν πάση περιπτώσει κάτι έπρεπε να γίνει. Μπορεί να μην έγινε το τέλειο, το βέλτιστο. Αλλά το βέλτιστο έγινε πότε, όταν γίνεται ένας πόλεμος και επικρατεί το ένα κράτος πάνω στο άλλο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι και δίκαιο. Σας θυμίζω τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου του 1878 μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Κερδίζει τον πόλεμο Τουρκίας και επιβάλλει τους όρους. Και δίνει στη Βουλγαρία όλα τα εδάφη. Μα όλα. Έγινε η μεγάλη Βουλγαρία των τριών θαλασσών, ξεκινούσε σχεδόν από την Αδριατική, Αιγαίο Πέλαγος, εκτός από τη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, και φτάνει στη Μαύρη Θάλασσα. Ευτυχώς μετά από λίγους μήνες, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, άλλαξε, δημιουργήθηκαν τότε τα κράτη του Μαυροβουνίου και της Σερβίας και στη συνέχεια ήρθε το 1913 που αποκατέστησε τα πράγματα. Δεν μπορώ εγώ να είμαι δυσαρεστημένος από αυτή τη συμβάση, όταν μάλιστα αφισβητεί ευθέως σήμερα ο Ντογάν, να μην πάμε και την κουβέντα, αλλά μόνο αυτό και το κλείνω, αφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης με την οποία κατοχύρωσε η Ελλάδα μια σειρά από δικαιώματα, δίκαια δικαιώματα στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν οι συνθήκες είναι σεβαστές και πρέπει να είναι σεβαστές. Για πολλούς λόγους. Εγώ ρωτώ για την αντιδράση του κόσμου, όπου εσείς, δεν μιλώ προσωπικά, έτσι. Προσωπικά δεν πειράζει. Σας όχι, όχι, δεν είναι. Όταν παίρνω τηλέφωνο προσωπικά με παίρνω. Ναι, όχι. Γιατί Γιώργο έτσι. Πολλοί με βρέσανε, μου πάνε διάφορα. Αλλά είναι όλοι από συγκεκριμένους χώρους. Παλιότερα, όταν πέφτανε... Ποιοι είναι, καταλαβαίνετε τι μπορεί να... Όταν πέφτανε γιαουρτάκια, ο σημερινός πρωθυπουργός είπε εντάξει, μωρή, και ένα κεσεδάκι γιαούρ, τώρα δεν έγινε και τίποτε. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, που όταν ήταν. Πέφτανε γιαουρτάκια, τι εννοείται στις προηγούμενους. Ναι, στους προηγούμενους. Με το κίνημα των αγανακτισμένων, ναι. Έτσι, ναι, λοιπόν, πέφτανε γιαουρτάκια. Ναι. Όπου εκεί ήταν απλά ένα οικονομικό θέμα, σοβαρό, ναι, με ένα οικονομικό. Όχι απλά σοβαρό. Ναι, αλλά αντιλαμβανόμαστε όμως ότι. Δεν διαφωνώ, όχι. Όχι ότι τώρα είναι. Ζούμε σε κανένα παράδοσο. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι το οικονομικό είναι πολύ σοβαρό, αλλά το εθνικό είναι ακόμα σοβαρότερο. Ξέρουμε πολύ καλά. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό και είπα ότι. Ωραία. Λοιπόν, ενώ τώρα οι αντιδράσεις του κόσμου χαρακτηρίζονται φασιστικές. Καθόλου. Έτσι τους αποκαλεί ο χώρος. Εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά τον Πρωθυπουργό, ήταν πολύ σαφής και πολύ σωστός. Το αντίθετο είπε. Αυτά τα στοιχεία, τα ακραία, τα φασιστικά που λέτε, είχαν επιχειρήσει και είχαν μπει και στο κίνημα των αγανακτισμένων. Αλλά υπήρχε η σχετική επαγρύπνηση, να το πω έτσι, και αποθηθήκανε. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που προφανώς και είναι δυσαρεστημένοι,
εισπράττουν μια πληροφόρηση, η οποία τους κάνει να ανησυχούν ότι θα αλλάξουν σύνορα κτλ. Αλλά τα σύνορα σαφώς ορίζονται σε βαθμό σύνορων. Μια και το αναφέραμε. Υπάρχει... Τα δύο μέρη της παρούσας είναι το άρθρο 3. Τα μέρη δια της παρούσας επιβεβαιώνουν το υφιστάμενο κοινό του σύνορο ως ισχυρό και απαραβίαστο. Διεθνές σύνορο. Κανένα από τα μέρη δεν θα εκφράσει ή υποστηρίξει ή οδήποτε διεκδικήσεις ή οδήποτε τμήμα της επικράτειας του άλλου μέρους. Αυτό είναι το άρθρο 3, παράγραφος 2. Θα τα... για τα άρθρα θα έχουμε δυνατότητα να έρθετε εδώ στο στούντιο. Το προήμιο. Εδώ, σύνορο, ακούστε με λίγο. Ένα διαρκές διεθνές σύνορο. Κύριε Ορσουζίδη, ακούστε με. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι μέσω ενός τηλεφώνου τα άρθρα δεν καταλαβαίνετε ότι για, δεν μπορούν να αναπτύξουμε κουβέντα. Καταλαβαίνω, επαναλαμβάνω. Θα σας έχουμε εδώ στο στούντιο. Μπορεί να είμαστε λίγο δυσάρεστοι, λίγο κουραστικοί, αλλά είμαστε πιο πιστικοί. Ναι, εντάξει. Αυτό γράφει και δεσμεύουμε δημόσια ότι αυτά που λέω είναι αληθινά. Όχι, δεν. Και επαναλαμβάνω, εγώ θα σας στείλω μόλις κλείσουμε κατευθείαν με μη και κακό ζωντό. Προ Θεού, δεν αφισβητούμε αυτά που μας διαβάζετε. Προ Θεού, δεν λέμε ότι είναι. Εξάλλου θα προκύψουν. Εννοείται ακριβώς. Άλλωστε εδώ είναι καταγράφονται όλα. Οπότε αν κάτι από αυτά που μας διαβάζετε δεν είναι έτσι όπως μας το λέτε, εσείς θα εκτεθείτε. Δεν αφισβητούμε καθόλου ότι αυτά που διαβάζετε είναι μέσα από την. Απλά λέω ότι. Δεν είμαι κανένας ειδικός που διαβάζω κείμενα. Είμαι πολιτικός μηχανικός, διαβάζω. Δεν αλλάζω σίγουρα το νόημα. Μπορεί να μου έφυγε κάτι, ένα μόριο. Αλλά το νόημα είναι αυτό που σας αποδίδω. Δεν είναι κατηγορητό ότι εδώ λέει το δεύτερο μέρος του παγκόσμιου δεύτερου μέρους, το φαίνω. Απλά θέλω να πω ότι μέσω από ένα τηλέφωνο για τα άρθρα κτλ. Αντιλαμβάνεις ότι δεν μπορούμε να γίνουμε κατανοητοί και γινόμαστε κουραστικοί στον κόσμο. Γι' αυτό και επικεντρώνομαστε περισσότερο στο πολιτικό κομμάτι. Ωραία. Έτσι, μιλήσατε μέσα στη Βουλή στα Σκοπιανά. Έτσι. Όχι, μίλησα στα Βουλγάρια. Σκοπιανά δεν τα γνωρίζω. Απλά ξέρω ότι τα Βουλγάρια, όπω που λέτε, Σόφια, τα καταλαβαίνουν να. Γιατί το κάνατε αυτό? Α, σα πω γιατί το κάνω. Πρώτα απ' όλα ήμουν. Όλη η ομιλία μου ήταν στα ελληνικά, ελληνικότατα, έτσι και πολύ ήπια. Απευθύνθηκα λοιπόν στη γλώσσα που εγώ γνωρίζω, τη βουλγαρική, που δεν είναι αυτή που αναγνωρίζουν αυτοί, η νότια σλαβική, αλλά την καταλαβαίνουν. Σε ποσοστό πάνω από 70%, και εγώ πάνω. Επομένως, ούτε μία σχέση με τα αρχαία ελληνικά, όπως οι ακραίοι εθνικιστές του Δόνου Ρώσου στηρίζονταν μέχρι Πόντρος. Το είπα με τέτοιο τρόπο που όλοι κατάλαβαν τι ήθελα να πω, εκτός από αυτούς που δεν ήθελα να καταλάβουν. Αν ενόχλησε τώρα κάποιος που υπευθύνθηκα στα βουλγαρικά, λυπάμαι πάρα πολύ. Η γλώσσα είναι προϊόν εξέλιξης του ανθρώπινου είδους και πολιτισμού. Ό,τι αξία έχουν τα αγγλικά, που άκουσα πολλές φορές στους ανθρώπους να μιλάνε και στα αγγλικά, και στα γαλλικά τα ίδια. Την ίδια αξία έχουν και τα βουλγαρικά. Λαός ο ένας, λαός κι άλλος. Αυτό σημαίνει πατριωτισμός, ο σεβασμός όλων των. Δηλαδή εσείς μας λέτε ότι θέλετε να καταδείξετε. Αφενός ήμουν άμεσα αντιληπτός σε αυτούς. Καταλάβανε ότι μιλάω στη γλώσσα και σας λέω εγώ είμαι διατεθειμένος να τα αφήσω όλα πίσω. Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας όπως προβλέπεται στην επικείμενη συμφωνία. Αρκεί να συνεχίσουμε με αλληλοκατανόηση. Με συνεργασία και αγάπη. Αυτές είναι οι λέξεις που χρησιμοποιείς. Αυτό προφανώς όποιοι ξέρουν να διαβάζουν μπορούν να την έχουν αναρτήσει, ελπίζω την ομιλία μου. Σίγουρα στο τοπικό εκεί, τα δικά σας site σίγουρα, εξάλλου μου το ζητήσετε εσείς και σας όστηλα. Ναι, βέβαια. Το αναρτήσατε και εσείς. Δεν έχω την πολυτέλεια να τα βλέπω όλα. Έχει πολύ διάβασμα. Όχι, εμείς θα τα αναρτήσουμε μαζί με τη συνέντευξή μας. Επομένως, μία αυτή είναι αρχαία ελληνικά. Πιο καθαρά και ευγενικά δεν μπορούσα να το πω. Μάλιστα. Θέλω δηλαδή να κάνει. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν εσείς μιλούσατε κάτι άλλο. Να. Που είχε αναφορά την αρχαία ελληνική, εγώ που ξέρω βουλγάρικα δεν έπρεπε να σας καταλαβαίνω. Αλλά σας καταλαβαίνω. Αυτό είναι. Απλά, δηλαδή, θέλετε να κάνετε το διαχωρισμό ότι η γλώσσα δεν έχει καμία σχέση με τα αρχαία ελληνικά. Αυτό μας λέτε δηλαδή. Μα αυτό είπα. Μίλησα στα βουλγάρικα. Λέω εγώ μιλάω βουλγάρικα και σπούδασα. Αν εγώ μιλούσα κάτι διαφορετικό από εσάς, που εσείς δεν έπρεπε ούτε εγώ να σας καταλαβαίνω, ούτε εσείς να με καταλαβαίνετε. Άρα αυτά που έλεγε ο κύριος Βουλεύσκη. Τα προηγούμενα είναι για το καλάθι να χρωστεί. Και εκεί πήγανε. Και εκεί πήγανε. Γιατί ξαναλέω, το φως δεν χάνει το σκοτάδι. Ποτέ. Μάλιστα. Το διαλύει το σκοτάδι. Λοιπόν, Στέλιο, έχουμε κάτι άλλο να ρωτήσουμε για το κομμάτι αυτό. Βέβαια, πολλά έχουμε να ρωτήσουμε τον κύριο Σουδί. Αλλά... μεγάλα τα αυτά. Ναι. Εντάξει, τώρα τηλεφωνικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ότι εάν, κύριε Σουζίδη, υπογράφτηκε η συμφωνία από τους Υπουργούς Εξωτερικών. Παράγει, λέει, αποτελέσματα αυτή η συμφωνία. Αλλά αν στη διαδικασία την υποχρέωση που έχουν αναλάβει η άλλη πλευρά. Κοινοβουλευτικά να το περάσει με δημοσίευμα
και δημοψηφισματικά κτλ. Δεν τα καταφέρει, τι θα γίνει? Δεν υπάρχει συμφωνία. Ερχόμαστε στο σημείο νεκρό πάλι, τι γίνεται? Δυστυχώς, όπως το λες. Ναι, αλλά υπάρχει μια υπογραφή και συμφωνία. Με τον όρο, απαράβατο όρο. Α, το διευκρινίσω και αυτό. Ισχύει συμφωνία. Άρθρο 20, το τελευταίο. Θα εφαρμόζονται προσωρινά όλες οι εκκρεμούσες θέσεις της ισχύς της υποχρεώσεως της συμφωνίας. Τα πάντα δηλαδή θα εφαρμόζονται προσωρινά, ό,τι παράγει αυτή η συμφωνία, δηλαδή το κάλεσμα για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ή άλλως και τα 7 χρόνια αυτό. Οτιδήποτε δηλαδή έχει να κάνει με σαν απόρρια αυτής της συμφωνίας, όλο ανατρέπεται. Είναι απαράβατος όρος της συμφωνίας ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Εμείς απλά αν αυτοί το περάσουν και από το λαό τους, θα πρέπει να ανταποκριθούμε άμεσα, μην αρχίσουμε να το δούμε του χρόνου ή τον άλλο χρόνο. Θα πρέπει να περάσει η κύρωση και από την Ελληνική Βουλή μετά, έτσι. Βέβαια. Τι βλέπετε δηλαδή? Τότε θα το βλέπετε, τι ας πω. Τα ξέρεις, τα βλέπετε τα πράγματα. Γιατί με τη συμφωνία εγώ δεν πιστεύω ότι τα καταφέρατε καλά. Εκείνο που καταφέρατε καλά είναι να διαρρήξετε το πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Εδώ σας παραδέχομαι. Τα υπόλοιπα τώρα εντάξει, θα τα πούμε από κοντά στο στούντιο. Πολύ ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ. Εγώ να κλείσουμε, πριν κλείσουμε, το Μακεδονία εξακουστή του Αλεξάνδρου Χώρα. Θα μπορούμε να το τραγουδήσουμε μετά αφότου γίνει... Τώρα να μην γίνω κουραστικός και διαβάζω καλά άρθρα. Αυτό είναι το πρώτο μέρο της συμφωνίας, το ουσιαστικό. Δηλαδή διαθέτει τη διαφορά περί το όνομα, των εκκρεμών θεμάτων που σχετίζονται με αυτό και εντέλους σχέσεων καλής γειτονίας. Έχει όμως και δεύτερο κομμάτι, το οποίο αναφέρεται στα εμπορικά, στα πολιτιστικά, σε όλα αυτά. Θα μπορούμε. Ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε προχθές στις πρέσβεις ότι τα μυρολόγια είναι κάτι που χαρακτηρίζει τους λαούς μας και πραγματικά έχουμε πολύ ωραία μυρολόγια. Αλλά ήρθε η ώρα να μιλήσουμε τραγούδια της χαράς, τραγούδια τα οποία θα δημιουργήσουν ένα αίσθημα αισιοδοξίας. Αυτά που λένε οι ακραίοι τύποι, θα το καταργήσουν το Μακεδονία εξακουστή. Είναι για να καταλάβουν τους δικοί τους και προφανέστατα στοχεύουν στην πολιτική τους επιβίωση. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Πάνω στο Μακεδονία, το Μακεδονία εξακουστή. Αν θα επανεκλεγώ βουλευτής ή όχι, το τίμησα το βουλευτηλίκιο όσο μπορούσα, κάθισα, διάβασα, στρώθηκα, ζω πολύ περιορισμένα στην Αθήνα. Εκ των πραγμάτων είναι έτσι, όταν θέλει κανείς να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τις οποίες ορίζουν αυτοί που τον στέλνουν στη Βουλή. Από εκεί και πέρα όμως, εάν εκτιμηθεί η ειλικρίνειά μου και η θέση μου γενικά που εξέφρασα, να σας πω, μια και το αναφέραμε τώρα και έχουμε λίγο χρόνο, για το άρθρο 8, το οποίο αφορούσε στα παιδιά τα οποία θα τύχαναν της αναδοχής. Διαφώνησε. Άλλαξε το άρθρο. Άλλαξε το άρθρο. Ακούστηκε τίποτα? Όχι. Άρα τους ενδιαφέρει μέχρι το σημείο εκεί που διαφωνούσα, όχι μόνο και αρκετοί άλλοι συναδέλφοι, αλλά όταν άλλαξε, αποταθήκαν τα πράγματα, άκρα το όξιο, δεν έχασε το νόημά του η ουσία, γιατί δεν ενδιάφερε τους ανθρώπους που δημοσιογραφούν και πουλάνε ειδήσεις. Όχι, όχι, ειλικρινά, αυτό το θέμα εμείς, δεν θα γίνει έτσι όμως. Αυτό μας λέτε τώρα. Όλη την πατρίδα μας. Είναι άλλο κομμάτι το οποίο θα το συζητήσουμε, γιατί πραγματικά αυτό δεν το... γιατί εγώ είδα ότι υπογράψατε και πραγματικά ήμουν ενοχλημένος. Γιατί ήμουν από αυτούς που σας πήρα τηλέφωνο και σας έδωσα συγχαρητήρια. Για την... το άρθρο 8 προέβλεπε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή τι έλεγε? Ξεκινούσε με κατηγορίες ποιοι προηγούνται έναντι άλλων. Δηλαδή προηγούνταν όσοι είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο, από έναν χείρο ο οποίος ήθελε να υιοθετήσει, από έναν συγγενικό πρόσωπο. Αυτά όλα καταργηθήκατε. Πάμε τώρα σε μια κατηγορία. Όλοι οι υποψήφοι κρίνονται κατάλληλοι ανάδοχοι γονείς και παίρνουν παιδιά αυτοί που κρίνουν κατά τόπους κοινωνικές υπηρεσίες της πρόνοιας. Υπό την επίβλεψη του εισαγγελέα Λίγο. Τι πιο απλό, τι πιο ειλικρινές, τι πιο σωστό. Μιλάμε για τα δικαιώματα του παιδιού. Και πάντα από το πρίσμα της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού. Αυτό αναφέρεται και στην παρούσα συμφωνία. Δηλαδή και οι δύο άντρες παίρνουν παιδί. Δηλαδή και οι δύο άντρες παίρνουν παιδί. Δηλαδή και οι δύο άντρες ή οι δύο γυναίκες παίρνουν παιδί. Μόνο εφόσον, όχι όμως επειδή το προέβλεπε το άρθρο 8 με τον συγκεκριμένο τρόπο του προέβλεπε, μόνο όταν το κρίνουν αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες σπρόνοιας ή ο εισαγγελέας ο οποίος επιβλέπει ούτως ή άλλως ανελίγων αυτές τις διαδικασίες. Αν πει ο εισαγγελέας και όλοι αυτοί, ναι, εσείς θα πείτε όχι, άρα έχουν κάποιο λόγο και το λένε. Είτε επειδή δεν υπάρχουν άλλοι, είτε... Αλλά να ξέρετε και να κλείσουν την εκπομπή. Το κομμάτι αυτό είναι... Εδώ και δύο χρόνια έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης 178 άντρες και 38 γυναίκες. Όταν η πολιτική και θρησκευτική γάμη τελευταία δεκαετία είναι 8, δεν ξέρω, υπερβολικό νούμερο. Δηλαδή είναι εξωπραγματικό τελείως να προκύψει τέτοιο ζήτημα ώστε να μην υπάρχουν
ετερόφιλα ζευγάρια για να καταλήξουμε εκεί. Μάλιστα. Αυτό είναι τη θεραπεία. Οπότε κλείνοντας, δεν μας διευκρινίσατε το αν θα το ξανατραγουδάμε το Μακεδονία 600, γιατί τουλάχιστον. Σας είπα, αυτό είναι κατοχυρωμένο ότι τραγουδάμε ό,τι δεν προσβάλλει τον άλλο λαό. Και αυτή προφανώς δεν υπάρχουν ειδικά άρθρα. Το Μακεδονία 600, το Αλεξάνδρου χώρα δεν προσβάλλει κανέναν. Έδιωξε τους βάρβαρους, πράγματι έδιωξε τους Πέρσες, τους πάντες. Έφτασε μέχρι την. Γιατί δεν αποχωρηθεί αυτό το τραγούδι. Μάλιστα. Για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, θα τα πούμε σε μια συνέντευξη που ελπίζω να έχουμε το σύντομα εδώ στο στούντιο για να τα θέσουμε όλα τα θέματα αυτά. Φέτος θα έχουμε και βεβαίως στην Βουλή για πρώτη φορά, θα υπάρξουν δυνατότητα. Θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε και γραμμές και μηνύματα του κόσμου. Να θέσει και ο κόσμος έτσι τα ερωτήματά του. Έτσι. Να θέσει ό,τι ερωτήματα θέλει. Θα κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή έτσι εδώ στο στούντιο. Θα κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή. Έτσι. Αρκεί η εκπομπή αυτή να στοχευτεί, να έχει αρχή, μέση και τέλος. Γιατί φυσικά, αν αρχίσουν πολύ. Όχι, δεν αρχίζουν με διαφορετικές αφετηρίες, τα κίνητρά τους διαφορετικά. Καταλαβαίνετε και εσείς θα εκτεθείτε και εγώ θα εκτεθώ. Όχι, όχι. Δεν πάμε να κάνουμε κάτι. Το... Έτσι. Πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο να ενημερώσουμε την ενημερωτική εκπομπή. Ακριβώς. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξανά ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Άστε καλά.